και κύριοι, αυτή τη φορά για τα εγγένεια της ανακαινισμένης αίθουσας του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού Μάριος Τόκας. Η αίθουσα στολίδι έγινε πραγματικότητα από τα έσοδα συναυλίων που διοργάνωσαν ο ΑΛΦΑ Κύπρου και το Ίδρυμα Μάριος Τόκας σε Λευκοσία και Λεμεσό. Εκεί βρίσκεται ο Χριστόφορος Νέστορος να μας ενημερώσει. Χριστόφορε μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κάτι. Όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε σε μια υπέροχη αίθουσα. Είναι η αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού, εδώ στο Λανίτιο Γυμνάσιο, η οποία έγινε πραγματικότητα με συνδρομή του ΑΛΦΑ Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μάριος Τόκας, η οποία αναγεννήθηκε πριν από λίγο στην παρουσία, να πούμε, σύσσωμης της οικογένειας του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη, των τριών παιδιών και της συζύγου του Αμαλίας. Ήταν εδώ και η διευθύνση του ΑΛΦΑ Κύπρου, καθώς και φυσικά τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου και οι εκπαιδευτικοί τους, οι οποίοι τραγούδισαν τα υπέροχα τραγούδια, προκαλώντας έτσι ρίγη συγκίνησης εδώ, τόσο στην οικογένεια αλλά και σε όλους όσους βρίσκονταν στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με δύο συναυλίες που θα διοργανωθούν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου και τα έσοδα θα δουν αυτή τη φορά στο Μουσικό Σχολείο Λευκοσία Σκάτια. Μάλιστα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό έτσι να έχουμε τέτοιες αίθουσες στα σχολεία, ειδικά τα